Λέει τώρα στην πραγματικότητα ο Πρωθυπουργός Παύλο ότι αυτά τα συνθήματα αφορούν κυρίως τους προηγούμενους. Αλλά αυτά τα οποία εμείς βλέπουμε ως ένδειξη στις δημοσκοπήσεις είναι ότι στην πραγματικότητα αφορούν το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Βεβαίως επιμερίζονται οι ευθύνες, αλλά αφορούν το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Νομίζω ότι το ερώτημα που έθεσε ο συμπαθής συνάδελφος από το Αλτζαζίρα είναι το κύριο ερώτημα. Δηλαδή, εάν στη χώρα χαθεί εντελώς η σχέση εμπιστοσύνης που συνδέει την κοινωνία με το πολιτικό σύστημα, τότε οι εξελίξεις είναι εκτός ελέγχου και είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Δεν έχουμε φτάσει εκεί, αλλά είμαστε και μπροστά στον κίνδυνο να φτάσουμε εκεί πάρα πολύ γρήγορα, αν το πολιτικό σύστημα δεν αντιδράσει, και μέχρι στιγμής δεν αντιδρά. Είναι ωραία αυτά που είπε ο κύριος Παπανδρέου, είναι ειλικρινή αυτά που λέει ο κύριος Παπανδρέου από την πλευρά του, αλλά προς το παρόν είναι τα λόγια του κύριου Παπανδρέου. Δεν είναι η πράξη του πολιτικού κόσμου που να αντιστοιχεί στην πίεση που δέχεται. Μπορεί, δεν ξέρω πώς ήταν αυτοί που φώναζαν τα συνθήματα από την Βουλή, δεν ήταν όλοι όσοι πήραν μέρος στη συγκέντρωση, αλλά ήταν για δεύτερη φορά και ήταν αρκετοί. Και έχουμε μπροστά μας, πολύ κοντά μας, σε μια γειτονική μας χώρα, κοντινή μας χώρα, την Ουγγαρία, το που οδήγησε αυτή η κατάρρευση της εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα και αυτού του είδους κραυγές κλέφτες στο κοινοβούλιο. Στην Ουγγαρία πήρε 20% ένα ακροδεξιό κόμμα που δεν έχει σχέση με τους δικούς μας ακροδεξιούς. Αυτοί κυκλοφορούν με σφυροδρέπανα στα πέτα, στα μανίκια. Με σφυροδρέπανα, είπα. Με αγγελωτούς σταυρούς στα μανίκια. Το κόμμα που πήρε 20% στις ουγγρικές εκλογές. Λοιπόν, ο κ. Παπανδρέου, αυτά που απάντησε στο Αλτζαζίρα είναι σωστά, αρκεί να μην είναι μόνο μια απάντηση του Αλτζαζίρα. Να είναι πράξη, η οποία πάντως ως πράξη καθυστερεί πολύ. Αλλά επίσης δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε ότι για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από 15 μέρες έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας. Μικρότερη σε σχέση μικρότερη με την προηγούμενη. Από τις 5 Μαΐου, αναπόφευκτα, αλλά μεγάλη επίσης. Και συνεπώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτού του είδους οι αντιδράσεις δεν ήταν μια φορά που έγιναν για τη τιμή των όπλων, είναι εδώ και συνεπώς στην προσπάθειά της η κυβέρνηση να εφαρμόσει αυτό το δύσκολο πρόγραμμα, δεν μπορεί να αγνοήσει ότι θα έχει απέναντί της μια κοινωνία η οποία θα αντιδρά.